Καλησπέρα, είναι Πέμπτη. Είναι η εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο» με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίτη. Όπως ίσως έχετε ενημερωθεί, σήμερα με αφορμή την ημέρα της Παγκόσμιας Ειρήνης, το θέμα της εκπομπής έχει να κάνει με την ειρήνη και συγκεκριμένα το θέμα είναι για την ειρήνη, μια ενωμένη ελεύθερη Κύπρος. Με καλεσμένη την κυρία Κυριακή Δράκου, εκπαιδευτικό, ελληνίστρια, συγγραφέα και ποιήτρια. Καλησπέρα στην Κύπρο, καλησπέρα στην κυρία Δράκου. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας, Ταξιδεύοντας στον κόσμο. Κάθε χρονιά κυρία Δράκου διοργανώνει εκδηλώσεις για την ειρήνη σε παγκόσμια δράση. Πέρσι διοργανώθηκε στον Ιερό Τόπο των Βελφών και φέτος θα γίνει στην Κύπρο, στον Κάτω Πύργο, στο Βόφραγμα, όπου θα ανοίξει. Θέλετε να μας πείτε σχετικά γι' αυτό? Έχω γράψει ένα βήμα 400 σελίδες, το οποίο έχει τίτλο «Για την ειρήνη μια ενωμένη ελεύθερη Κύπρος». Θα το ξεδιπλώσουμε στο Βόφραγμα, το Κοκκίνο, η ώρα 5 μετά με την Βρία, αυτό το Σάββατο. Ο σκοπός που το ξεδιπλώνουμε στο Βόφραγμα, που διλέξαμε το εκεί είναι, γιατί εκεί στο Βόφραγμα μην γίνονται πιο έντονες και συνεργοποιείται και ρίχνει η απόφαση να είμαστε σε επαγρύπνωση για να δουλεύουμε για την ειρήνη και την ελευθερία. Η ειρήνη και η ελευθερία ξεκινούν πρώτα από τον εαυτό μας του κάθε ενός μας. Αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης μας, είναι σαν να βάζουμε ένα ρηθαράκι αλλαγή στον κόσμο. Η Κύπρος είναι μοιρασμένη και είναι πρόσφυγη στην πατρίδα μας. Δεν πρέπει να και να αγωνιζόμαστε. Να μην παρετώμα. Να μην παρετώμα. Να ελπίζω. Με ποιο κριτήριο επιλέξατε αυτή την περιοχή? Το εσωτερικό το κριτήριο της περιοχής είναι καθαρά τα λόγια που έχω πει Παναγιώτη μου. Μάλιστα. Και τότε εκεί ενεργοποιείται η θέληση και είναι πιο έντονα τα συναισθήματα στο Βόφραγμα για να. Είστε επηρεασμένοι και από τα τελευταία γεγονότα? Ήταν ακόμη ένα κίνητρο? Τα τελευταία γεγονότα, το έχουμε αποφασίσει πριν τα τελευταία γεγονότα. Μάλιστα. Εμείς με μηνύματα ειρήνη θέλουμε να δώσουμε και ελευθερία. Ποιο είναι το εσωτερικό σας κίνητρο? Καθημερινά ειρήνη με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στον ίδιο τον εαυτό μας και τους άλλους. Σχέσεις έγιναν εγωκεντρικές και συμφεροντολογικές. Είμαστε όλοι σε έναν κήπο, η γη. Ας αγαπηθούμε, ας ενώσουμε τις σκέψεις της καρδιάς μας. Όσα, λέγει ένα λοιπόν, έχουμε έρθει με διαφορετικά καράφια, αλλά είμαστε στην ίδια πάρκα. Αξίζει λοιπόν να προσπαθούμε. Ποια είναι τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε στον κόσμο και ιδιαίτερα στους νέους, δεδομένου ότι είστε και εκπαιδευτικός? Τα μηνύματα που θέλω να περάσω είναι των πανανθρώπινων αξιών. Αγάπη, συνεργασία, αδελφοσύνη, αλληλεγγύη, σεβασμό, ειρήνη, ελευθερία, πολιτότητα, προσφορά. Τόλμη να είμαστε άνθρωποι. Αυτοβελτίωση χώρο στην καρδιά μας για τους άλλους. Χρέο μείνει κατεκομμένο. Πίστη και προσπάθεια. Υπευθυνότητα, απλότητα, δικαιοσύνη, σωστή ηγεσία με άτομα που να καθοδηγούν. Να λένε τη λέξη εμείς, αλλά και να την πράξουν. Να στηρίζουν. Η συνεργασία
ο σεβασμός, η φιλία είναι τολμηρή. Η ευθύνη για την πραγμάτωση της ανήκει στον καθένα μας ατομικά και αρχίζει από μέσα μας. Μπορούμε να την εφαρμόσουμε πρώτα με τον εαυτό μας, τον περίγυρό μας και μετά προς τα έξω. Ποιο είναι το όραμά σας και ο στόχος σας να εφαρμόσετε αυτές τις δράσεις? Το όραμά μου είναι επαγρύπνηση σκέψεων για την αναγνώριση της σημασίας των πανανθρώπινων αξιών στη ζωή μας και την εφαρμογή της. Η εφαρμογή της αξίας της ειρήνης να δημιουργήσει ελεύθερους ανθρώπους οι οποίοι θα επενδύουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, πρώτα στον εαυτό τους για εσωτερική ισορροπία και μετά να δουλεύουν για την ειρήνη, για την ελευθερία της ψυχής μας και το παγκόσμιο επίπεδο. Η απαλλαγή από τον φόβο και την ανασφάλεια του πολέμου, δημιουργώντας μια δίκαιη κοινωνία με συνθήκες συνεργασίας και αδελφοσύνη μέσα σε θετικά συναισθήματα. Στόχος μου είναι η μαγική ενημέρωση πως η ειρήνη μέσα στην ελευθερία είναι ο δρόμος για μια υγιή ζωή, σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικό. Ποια είναι η σημασία των δράσεων που διοργανώνεται για την ειρήνη και αν πρόκειται να συνεχίσετε? Η σημασία των δράσεων μου είναι να δημιουργηθούν συνθήκες πρόληψης και διαχείρισης των αρνητικών συμπεριφορών που δημιουργούν εσωτερικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις. Η ενημέρωση, η γνώση και η κατανόηση του νοήματος της ειρήνης. Να ενεργοποιηθούν άτομα ώστε να σκεφτούν και να αναζητήσουν πιθανές λύσεις για τον εαυτό τους και αργότερα να ενεργοποιήσουν τον περίγυρο τους με τη βιωματική εκπαίδευση των παρανθρώπινων αξιών της ζωής και κυριότερα της εσωτερικής ειρήνης που προϋποθέτει όλες τις άλλες. Χρειάζεται να μάθουμε να διατυπώνουμε το ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε ως άτομα και ως μέλη διάφορων ομάδων. Καιρός να δουλέψουμε για την πρόληψη. Για να μην σκεφτόμαστε συνεχώς την διόρθωση. Ο δείκτης της δημοκρατικής και της ανθρωπιστικής μας ευαισθησίας να αποτελέσει δείκτη ποιότητας με την ύπαρξη πειθαρχίας, δίχως φόβου, αλλά με σεβασμό και αγάπη. Κύριε Κωνσταντινή, πρόκειται να συνεχίσω τη δράση. Γιατί το κίνητρο είναι εσωτερικό και από ανώτερη δύναμη. Υπάρχουν σκέψεις για το πώς θα συνεχίσει και του χρόνου ίσως μια δράση ειρήνης που να ενώνει ή προκρίσει πόνων ή και δεν ξέρω τι άλλο ακόμα όταν θα είναι έτοιμοι μπορούμε να τη συζητήσουμε. Βεβαίως και θα είμαστε κοντά σας να μας ενημερώσετε σχετικά. Σε πόσο διάστημα ολοκληρώσετε αυτό το έργο? Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ήταν έντονο, έντονο τα συναισθήματα και το κίνητρο να το ολοκληρώσετε σύντομα? Ήταν στόχος να ολοκληρωθεί για να γίνει η δράση την ημέρα που είχαμε ορίσει. Μάλιστα. Το έργο ένα-δύο μήνες πριν για να μπορεί να γίνει η εφαρμογή του ή τις 21 του Σεπτέμβρη ή μια-δύο μέρες που να παραστρέπει από την καθορισμένη ημερομηνία για να τονίζουμε το νόημα της την καθορισμένη ημέρα. Οπότε έβαλα στόχο να γράφω πόσες σελίδες την ημέρα για να ολοκληρωθεί μετά στον χρόνο, όμως δεν μπορούσα να γράφω όλο τον χρόνο, οπότε μέσα σε 4 μήνες το είχα ολοκληρώσει το έργο. Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω εσένα, κύριε Κωνσταντίνη, που με καλέσετε στην εκπομπή σας, ταξιδεύοντας στον κόσμο.
Να ευχαριστήσω τον Δήμο Πόλεως και τους ομούς συνεργάτες του κάθε Δήμου, όσους με στήριξαν, με κοινότητα της Αργάκας, Αγίας Μαρίνας και της Βελιάς. Άτομα που με αγκάλιασαν, υιοθέτησαν τις σκέψεις μου, με στήριξαν. Είναι πολύ σημαντικό να αγωνίζεσαι και να νιώθεις ότι έχεις δίπλα σου άτομα θα σε συμμεριστούν. Είχα τη ζωή καθημερινά να μου στέλνει μηνύματα και να δένει τα δικά της σήματα με τα δικά μου, να με αφυπνίζει για να αφυπνίζω, να με αγκαλιάζει με τη δική της σκέψη και την καλημέρα της. Είχα τον κύριο Ηρακλή, ο οποίος αγάπησε αυτό το έργο της Ειρήνη που έγραφα. Τη Στέλλα Μεστενάκη, υιοθέτησε, και πολλά άλλα άτομα, τη Μαρία Πελεγάνη. Άμα αρχίσω να λέω άτομα, θα λέω μέχρι το πρωί. Γιατί είναι πολλά τα άτομα, τα ευχαριστώ όλα. Όλα, όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά. Ο καθένας έχει ένα κομμάτι στην καρδιά μου. Και όλοι μαζί αποτελούν τη δύναμη για να μπορέσω να συνεχίσω. Εγώ πάντως βλέπω ότι από τα μηνύματα που έχουν έρθει και πριν την εκπομπή αλλά και κατά τη διάρκεια, η εκτίμηση στο πρόσωπό σας αλλά και στην προσπάθεια που κάνετε είναι μεγάλη αλλά και σημαντική. Είναι αρκετά τα άτομα που σας αγκαλιάζουν. Τελικά δεν είναι λίγοι αυτοί που προσπαθούν για την ειρήνη και θέλουν το καλύτερο. Την ειρήνη την εσωτερική αλλά και την ειρήνη, την παγκόσμια ειρήνη, μια και σήμερα έτυχε να είμαστε να κάνουμε την εκπομπή την ημέρα της παγκόσμιας ειρήνης. Είναι πολύ σημαντικό να τη στιγμή που πρέπει να προχωρήσεις, λες και βρίσκεσαι σε ένα μαραθώνα δρόμου και πρέπει να φτάσεις στη συγκεκριμένη στιγμή να κόψεις το νήμα. Γνωρίζοντας ότι κόβοντας το νήμα ξεκινά μια άλλη διαδρομή που πάλι πρέπει να αρχίσεις να τρέχεις για να φτάσεις σε ένα άλλο νήμα να το κόψεις. Γνωρίζοντας πως αυτός ο δρόμος είναι μια τέλειωτη ιστορία. Όμως υπάρχουν κάτι, ο δρόμος σου, το μονοπάτι σου που σπάνε τους βράχους και φαίνονται σαν τριαντάφυλλα και εσύ μπορείς να μυρίσεις τα άρωμα της ψυχής σου και σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις. Γιατί όλο αυτό που κάνω είναι πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Δουλεύω ένα χρόνο για να κάνω μία πράξη για την ειρήνη. Όμως νιώθω ότι ο Πανορμίτης είναι δίπλα μου και θα μπορέσω να συνεχίσω. Όσο μου το επιτρέπει η ζωή και η δυνάμωση. Και πάντα υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας. Πάντα υπάρχουν όμορφες ψυχές. Και όταν τις βρίσκουμε αυτές τις όμορφες ψυχές, καλό είναι να τις κρατούμε. Πολύ σωστά. Και να τις ενώνουμε μεταξύ τους. Εγώ σας λέω τούτο, ότι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο άνθρωποι, υπάρχουν φωνές. Πολύ σωστά το θέτετε. Καλό είναι να ενώνονται, γιατί ανά την Ηφίλιο υπάρχουν διασκορπισμένοι που προσπαθούν για ένα καλύτερο αύριο για τον άνθρωπο, ο οποίος πολλές φορές σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, σε διάφορες έτσι, περιοχές, έχει ξεχάσει την αξία, την ανθρώπινη αξία, όπως όμως πολύ σωστά θέσατε και τις πανανθρώπινες αξίες γενικότερα. Και ένα παράδειγμα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξεριζώνονται από τις χώρες τους, τις πόλεις τους και αναγκάζονται λόγω των συνθήκων, λόγω πολέμου ή άλλων συνθήκων να μεταναστεύσουν. Και να είσαι μεταναστής μέσα στην ίδια σου πατρίδα με βιώματα πολύ. Πολύ δε περισσότερο βέβαια. Για να την ελευθερώσεις πρέπει να γίνεις ανοιχτό μυαλός.
περάσεις όλους τους φόβους, όλες τις δυσαλλοδοξίες και να γίνεις ελεύθερη ψυχή, να αγαπάς ανιδιοτελώς και να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εχθρός ο απέναντι σου, εχθρός είναι ο ίδιος ο πόλεμος. Και οι άνθρωποι οι οποίοι φανατίζονται, οι άνθρωποι οι οποίοι τους φανατίζουν, οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνουν και δακρύζουν, και... οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνουν και κράτουν στο χέρι μια φωτογραφία. Όλοι εκείνοι που περιμένουν. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Με αίμα και σάρκα. Κανένας δεν αγαπά τον πόλεμο. Ούτε τον καθημερινό, ούτε τον παγκόσμιο. Τι κάνουμε γι' αυτό? Σκοτώνουμε τα συναισθήματα των παιδιών μας. Μας σκοτώσαν τα δικά μας συναισθήματα. Και συνεχίζει η ανθρωπότητα να διαιωνίζει το φόβο και το θάνατο. Πολλοί άνθρωποι αγωνίστηκαν για την ειρήνη. Και όμως η ειρήνη ακόμα είναι ματωμένη. Σαν μια μάνα κρατάει ένα σπλάχνο πληγωμένο στην αγκαλιά της. Δεν πρέπει να είμαστε πάρα στη γη, αλλά να γίνουμε ολίγες. Φτάνει πια το δάκρυ μας να κυλάει τα μάγουλά μας ή να στάζει οι πληγές του νους πάνω στον άλλο. Υπάρχουν τότε αξίες που πρέπει να καθοδηγήσουμε τα παιδιά μας να σταματήσει η βία και η πόλεμη κατάσταση. Καιρός να διδάξουμε τις αξίες μέσα στα σχολεία. Να κατανοήσουν τα παιδιά τις έννοιες τους. Και όχι μόνο να τις κατανοήσουν, να τις ζήσουν. Να ζήσουν την προσφορά τα παιδιά με το να δώσουν αυτό το θέλημά τους. Να διώσουν τον απέναντί τους, να μπουν στα συναισθήματά του. Μου είχαν χαρίσει ένα σταυρό όταν φεύγαμε από τα κατεχόμενα. Και αυτό είναι το δώρο μου. Μας είχαν χαρίσει τη ζωή. Όλο εκείνο το λεωφορείο πριν φύγουμε, θα το εξαφάνιζε. Κι όμως, μας είχαν χαρίσει τη ζωή κάποιοι άνθρωποι που λέγονται άνθρωποι. Και μπορεί να είναι τουρκοκίτρι, μπορεί να είναι οποιαδήποτε φίλη μπορεί να είναι. Συγγνώμη Παναγιώτη μου, αλλά συγκινήθηκα και σε πήρα μονότερμα. Όχι, αλίμονο, αλίμονο. Ξέρεις, δίνουμε και την πραγματική διάσταση και της καθημερινότητάς μας και της πραγματικότητας που συμβαίνει και στο νησί αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Εγώ να συμπληρώσω ότι τα νήματα των πολέμων τα κινούν λίγοι και όχι τα πλήθη και ο απλός κόσμος, οι πολίτες των κρατών. Οι πολίτες μεταξύ τους θέλουν να ζουν ειρηνικά. Θέλω να πιστεύετε, να ελπίζετε και να προσπαθείτε. Η πίστη είναι μεγάλη δύναμη. Και αν ποτέ πέφτεις, λέει, να ξανασηκώνεσαι. Όλοι πέφτουν από τον νόμο. Το θέμα είναι να σηκωθούμε γρήγορα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προχωράμε. Και υπάρχουν και χτυπήματα στη ζωή, τα οποία είναι βαριά.
άνθρωπος πολύ να χαιρνόμαστε για να προχωράμε, Παναγιώτη. Σημασία έχει να προχωράμε. Γιατί όταν έχεις ένα σκοπό να επιτελέσεις, πρέπει να προχωρήσεις. Και δεν είναι μόνο ο σκοπός, ο μεγάλος σκοπός, όλοι οι σκοποί είναι μεγάλοι. Μπορεί ο σκοπός να είναι να προσέχεις κάποιον άρρωστο. Μπορεί ο σκοπός να είναι να χαιρετήσεις μια διάνοια που είναι μόνη της στο διπλανό της Αμέρικης. Μπορεί να είναι να περνάω ζητιάνο στη συγκεκριμένη ώρα έξω από το σπίτι σου για να θέλεις να ρίξεις ένα γέρμα από το διαμέρισμα. Ή να είναι κάτι απλό, να ξυπνήσεις για να δεις τον ήλιο. Το θέμα είναι να έχεις τη θέληση, να αντιμετωπίζεις και τις ομορφιές αλλά και τους ανέμους. Ευχαριστώ όλους όσοι είστε μαζί μου και μπορώ να συνεχίσω. Έχω την ανάγκη να είστε μαζί μου, γιατί μόνοι μου δεν μπορώ. Θέλω η καρδιά σας να αγγίζει τη δική μου και να γεμίζω, να γεμίζω με θετικά συναισθήματα για να μπορώ να τα εκφράζω. Θέλω τα χέρια μου να κρατιούνται από τα δικά σας και να μπορώ να έχω τη δύναμη να σύγκω τις λέξεις και να βγαίνω νόημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε να προσθέσετε κάτι πριν κλείσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ποιητή και τους ποιητές που είναι όλοι μαζί. Ευχαριστώ όσους συνάντησα, όλους είχα να διδαχτώ. Μακάρι όσοι έρχονται κοντά μου να μπορώ να τους δώσω χαρά για αυτό που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην δράση σας και αναμένουμε ενημέρωση για τα αποτελέσματα της αυτής της δράσης. Ευχαριστώ πολύ το ΡΙΚ σαν χορηγός της κοινωνία και όλους τα οργανωμένα σύνολα και εμείς άτομα που είναι καθημερινά δίπλα μου ό,τι ζητήσω να με στήριξω. Μόνη μου δεν μπορώ το καταλαμβάνω και θα χρειάζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Παναγιώτη. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ήταν μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε από την Κύπρο με την κυρία Κυριακή Δράκου, ερηνεύτρια, ποιήτρια, συγγραφέας, εκπαιδευτικός, η οποία πρόκειται να διοργανώσει δράση για την ειρήνη και σήμερα η κουμπή ήταν αφιερωμένη με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Ειρήνης στην ειρήνη. Ευχόμενοι από την εκπομπή να ξαναθυμηθούμε, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Δράκου, τις πανανθρώπινες αξίες, να δώσουμε ξανά αξία στην ανθρώπινη φύση, στον άνθρωπο γενικότερα, ιδιαίτερα έχοντας μια ευαισθησία από θέμα χαρακτήρος αλλά και θέμα εκπομπής στα παιδιά, τα οποία δεν φαίνουν σε τίποτα και για κανένα λόγο, όπου αναγκάζονται να ξεριζωθούν από τις πατρίδες τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.
Μείνετε συντονισμένοι. Η νέα περίοδος στο NSTV Live έχει ξεκινήσει. Η νέα περίοδος στην εκπομπή Ταξιδεύοντας στον κόσμο ξεκίνησε. Και να είστε σίγουροι ότι έχουμε πολλά θέματα να παρουσιάσουμε. Καλό σας βράδυ.